Μαρία Τζομπανάκη την ενσάρκωσε τόσο πιστικά που κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι τον καιρό που πεζόταν η σειρά, η ηθοποιός περνούσε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής της. Παρότι πιστεύουν όλοι ότι εγώ ζούσα ζωή χαρισάμενης ψυχολογικά, εγώ χώρισα με τον πατέρα του παιδιού μου και το πιο σημαντικό για μένα, έχασα τη μάνα μου εκείνη την πορεία. Δηλαδή τότε. Και αντέδρασα αντανακλαστικά, δηλαδή ήθελα αποτραβιόμουν γιατί και η μαμά έφυγε νωρίς και με καρδιά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έκανα αυτό που κάνει ένας ηθοποιός συνήθως, αγκαλιάζει το ρόλο του, κρατιέται από αυτόν, από τα χαρακτηριστικά του ρόλου που η Μπέτη ήταν και πολύ αλέγκρος άνθρωπος και πολύ εξωστρεφής και μου έδωσε πολύ δύναμη αυτό στο να μπαίνω σε μια άλλη κατάσταση. Το λέω πρώτη φορά δημοσία αυτό. Εγώ πήγαινα πίσω από τα σκηνικά, έκλαιγα, μου βάζαν την πούδρα, γύριζα πίσω, έγινε η Μπέτη και όλο αυτό το πλάσμα, ας πούμε. Όμως στις πρόβες είχα δυσκολίες, κλεινόμουν στον εαυτό μου, τα έλεγα με έναν τρόπο, έλεγα τα λόγια μου και ήθελα να τελειώνουμε, να κάνουμε να παίξουμε δηλαδή στη σκηνή μπροστά στις κάμερες για να λειτουργήσω εκείνη τη στιγμή. Και κάναμε κάποια πρόβα με τον Αντώνη, δεν έλεγα κιόλας τα βάσανά μου και τον πόνο μου. Όποιος καταλάβαινε, καταλάβαινε.